Πιστεύω ότι με τον αέρα των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών που πορευόμαστε και στην Κρήτη, αυτός ο αέρας θα πνεύσει και η Νέα Δημοκρατία θα είναι πλειοψηφικό ρεύμα και στους 4 νομούς. Στην πρώτη γραμμή και σε αυτή την εκλογική μάχη δηλώνει ότι βρίσκεται ο νεοεκλεγής ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην Κρήτη πραγματοποιώντας σειρά επαφών στον νομό Λασιθίου. Κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πλειοψηφικό ρεύμα και στους 4 νομούς της Κρήτης στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Και εγώ είμαι στην πρώτη γραμμή με επισκέψεις, περιοδίες, παρεμβάσεις, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο χρειαστεί και μου πει το κόμμα. Είναι γεγονός ότι από παντού μας έρχονται μηνύματα αισιοδοξίας και ότι όλο και περισσότεροι πυκνώνουν τις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας και μας δείχνουν την εμπιστοσύνη τους. Η Νέα Δημοκρατία βαδίζει σε αυτή την εκλογική μάχη ενωμένη περισσότερο από ποτέ, δήλωσε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος εκτιμά ότι θα υπάρξει ισχυρή εντολή για μια αυτοδύναμη Ελλάδα. Ανανεωμένη με μπροστάρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη της νέας γενιάς, αποφασισμένη να αλλάξει την Ελλάδα και να φέρει την πολιτική αλλαγή που θα την εμπιστευτούν οι πολίτες, με ισχυρή εντολή για αυτοδύναμη Ελλάδα μέσα σε μια Ευρώπη όπως εμείς θέλουμε και μας αξίζει. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης ευχαρίστησε τους Έλληνες πολίτες για την εμπιστοσύνη που έδειξαν προς το πρόσωπό του στις ευρωεκλογές, με τον ίδιο να αναφέρεται και στον αναβαθμισμένο ρόλο της Νέας Δημοκρατίας στις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη θέση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Η θέση του Αντιπροέδρου του ΕΛΚ είναι μια θέση που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις πολιτικές για το καλό της χώρας. Θα είμαι σε συνεχή συνεργασία με θεσμικούς συνεργάτες όπως είναι οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι και θα τους επισκεφθώ σύντομα για να έχω τα δικά τους επιχειρήματα και τα όρημα επιλέξιμα έργα τα οποία θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε μέχρι το 2024. Θέλω και να ευχαριστήσω και όλους τους Έλληνες πολίτες, μισό εκατομμύριο και πλέον που με εμπιστεύθηκαν για να τους εκπροσωπήσω σε μια Ευρώπη που πρέπει να είναι Ευρώπη όπως την θέλουμε, αλληλεγγύης των λαών και της προσπάθειας ανάπτυξης και δίκαιης κατανομής του εισοδήματος προς όλους. Και ταυτόχρονα θα είμαι στην πρώτη γραμμή της μάχης.